Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 21 Φεβρουαρίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Κατά πλειοψηφία και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ Μιχάλη Φιτούση να γίνεται αποδέκτης σκληρής κριτικής τόσο από τον Γιάννη Χαλιορή όσο και τον Μάρκο Σκούφαλο εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο η τιμολογιακή πολιτική, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός της ΔΕΙΑΧ. Ο πρόεδρος της εταιρείας ανέφερε ότι ένα χρόνο μετά την σύσταση της ενιαίας ΔΕΙΑΧ έχουν ξεπεραστεί τα κυριότερα προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας και η εταιρεία μπορεί πια να παράγει έργο. Ο ίδιος χαρακτήρισε δίκαιη την τιμολογιακή πολιτική, αναλύοντας τους βασικούς άξονές της και υπογραμμίζοντας ότι στόχος ήταν να εξαλειφθεί η ίσπραξη του ειδικού τέλους που επιβάρυνε τους λογαριασμούς. Η εισήγηση Φιτούση τώρα προκάλεσε αντιδράσεις από σύσσωμη την αντιπολίτευση. 100 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για έργα ίδρυυσης τα τελευταία χρόνια χωρίς να υποφεληθεί ηχείως, είπε ο επικεφαλής της νέας αντίληψης Γιάννης Χαλιορής, συμπληρώνοντας ότι γι' αυτό το κακής ποιότητας νερό, νερό λάτρας, όρος που μόνο στοιχείο χρησιμοποιείται, ζητάμε 6 εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες των δημοτών. Τέλος, ο Γιάννης Χαλιορής χαρακτήρισε τη ΔΕΙΑΧ μικρό μαγαζί με λανθασμένο και άδικο τιμολόγιο. Ο Μάρκος Σκούφαλος από την πλευρά του έκανε λόγο για γδάρσιμο των πολιτών με την τιμολογιακή πολιτική και χαρακτήρισε επίπλαστες τις δίθεν εξαιρέσεις προς αναξιοπαθούντες, πολύτεκνους, αμαία κτλ. Ο ίδιος παρότρινε τον κόσμο σε απειθαρχία και ζήτησε απαλλαγή των ανέργων από την δαπάνη ίδρυυσης, καθώς και την κατάργηση της ΔΕΙΑΧ προκειμένου να συσταθεί δημοτική υπηρεσία ίδρυυσης. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την συζήτηση για τα θέματα που αφορούσαν την ΔΕΙΑΧ. Και άρχισε να απευθύνεται και να καλύπτει όλη η. Ήταν ένα βήμα πολύ μεγάλο. Μπήκαμε, μπορούμε να πούμε κατευθείαν στα βαθιά. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πούμε ότι βγήκαμε λίγο στον αφρό και μπορούμε να βλέπουμε λίγο τη ΔΕΙΑΧ καλύτερα και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Να μπορούμε να μιλήσουμε πάνω σε μια συγκεκριμένη βάση. Σχεδόν όλο τον χρόνο ήταν το πεδίο, ήταν θολό. Αποτέλεσμα ήταν να κάνουμε και λάθη, να κάνουμε και παραλήψεις και να μιλήσουμε και μερικές φορές να διπλήσουμε νέα προβλήματα. Προς το τέλος του χρόνου μπήκαμε στην τουλάχιστον καταλάβαμε πού βρεθεί, τι είναι αυτό το καινούριο που βρήκαμε, που δημιουργήθηκε και με αυτό το σκεπτικό προχωρήσαμε σε μια τιμολογιακή πολιτική την οποία νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη που μπορούσε να νομίζουμε. Γι' αυτό και την πέραμε για την ψηφίση. Ο στόχος μας πήγε να στοχεύσαμε το να μπορέσουμε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν το ειδικό τέλος. Επειδή το ειδικό τέλος είχαμε μια υπόσχεση ότι θα καταργηθεί και θα καταργηθεί, αλλά δεν καταργείται τώρα, θα καταργηθεί το 2014 επειδή δεν θα ψηφιστεί ξανά. 100 εκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν τα 20-25 τελευταία χρόνια στο όνομα του νερού στοιχείου. Αν σκεφτούμε το ποσό στο οποίο αναφερόμαστε και το αποτέλεσμα, θα καταλάβουμε πλήρως αυτό που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός, δηλαδή την κατάσταση της εξαπλίωσης και της πτώχειας. Από τη μια δοθήκανε χώροι, απ' την άλλη δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Αποτέλεσμα αυτού, ναι μεν, ο Δημότης, γιατί αυτός τα πλήρωσε, πλήρωσε, δεν είπε ούτε μια σταγόνα νερό αυτό το διάστημα. Έχουμε εφεύρει τη λογική του νερού της λάτρας, παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν υπάρχει πουθενά αυτός ο όρος, μόνο στοιχείο υπάρχει. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια... Συσπηρώνεις το ποσό. Βρισκόμαστε μπροστά, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον ούτε να το αποσυσπηρώσω, ούτε να το συσπηρώσω. Υπάρχει ευτυχώς κόσμος, πολλής που καταλαβαίνει. Και δείτε τις δημοσκοπήσεις, κάτι μπορώ να σας λέω. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε μια τιμολογιακή πολιτική μιας ανώνυμης εταιρείας. Κατεχισμισμό φέρει το όνομα δημοτική και συνοδεύεται μάλιστα από το κοινοφελής. Το κοινοφελής που έχει ονομιδιάματα προκαλεί. Αυτό που κυρίως είναι στο κέντρο της είναι τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια που σημαίνει εμπορεύομαι το φυσικό αγαθό το νερό και εμείς είμαστε οι πελάτες με δύο λέξεις όλες οι ΔΕΙΑΧ της Ελλάδας και οι ΔΕΙΑΧ της ΙΟΥ
Είναι μια κλασική καπιταλιστική επιχείρηση, γδέρνει όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια τη Χίο, θέλει να, την πόλη της Χίο θέλει να γδάρει και τους υπόλοιπους Χιώτες. Λίγο ως πόλη το πατώνει. Θα μείνουμε όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον Παντελή Λαμπρινούδη πρότεινε ο Δήμαρχος Χίου ως αντιπρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που έχει πρόεδρο τον Στέφανο Φαρατζή. Τώρα, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συζήτησης, ο επικεφαλής της Νέας Αντίληψης, ο Γιάννης Χαλιορής, ζήτησε από τον Δήμαρχο να δοθεί μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όπως δικαιούται στην μείζωνα αντιπολίτευση. Ο Δήμαρχος απάντησε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει οριστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση, από την οποία είχε αποχωρήσει η Νέα Αντίληψη. Ωστόσο, ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης δεν αρνήθηκε την πρόταση και θα συζητήσει, όπως είπε, με τα μέλη της συμπολίτευσης που συμμετέχουν στο Λιμενικό Ταμείο, ούτως ώστε ένα από αυτά να παραιτηθεί και να πάρει την θέση του κάποιος από τον συνδυασμό Χαλιορή. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Χαλιορή σχετικά με το αίτημα αυτό. Μια κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με, αν θυμάμαι καλά, περισσότερα από 17 θέματα. Είχαμε τότε πει ότι είμαστε σε θέση να συζητήσουμε, για να μην χάσει και τον κατεπίγοντα χαρακτήρα η συνεδρίαση, να συζητήσουμε 3-4 από αυτά, μεταξύ των οποίων είχαμε πει και την περίπτωση του Λιμενικού Ταμείου, να έρθει δηλαδή στο Δήμο και να οριστεί το Διοικητικό του Συμβούλιο, αρκεί να μην υπάρξει τόσο πλατιά συζήτηση σε θέματα δηλαδή που δεν είχαν αυτό το χαρακτήρα, ώστε να δικαιολογείται η κατεπίγουση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό ήταν το οποίο δεν έγινε δεκτό από τον Δήμαρχο, που μας ανάγκασε να αποχωρήσουμε από την αίθουσα και να μην συμμετέχουμε όχι σε αυτό το θέμα, αλλά σε όσα συζητήθηκαν σε εκείνη την κατεπίγουσα συνεδρίαση του οργάνου. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι ως παράταξη δεν έχουμε αρνηθεί τη συμμετοχή μας, όπως προβλέπει και επιβάλλει ο νόμος, το άρθρο 240 του 3463 του 2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Την 24ωρη λειτουργία του τομέα καθαριότητας αλλά και της δημοτικής αστυνομίας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το εάν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μετά την παρέλευση της δίμηνης διάρκειας των νεοπροσληθέντων συμβασιούχων θα μπορεί η υπηρεσία να λειτουργεί εύρυθμα έτσι ώστε να διατηρείται το νησί καθαρό. Όπως είπε ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης, όλοι οι Δήμοι κατέτος προσλάμβαναν τα προηγούμενα χρόνια περίπου 120 άτομα ως έκτακτο προσωπικό τους θερινούς μήνες, το οποίο όμως τώρα είναι απολύτως επισφαλές, σύμφωνα και με εκτιμήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. Με την απόφαση λοιπόν για 24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας, ζητήθηκε η αύξηση των ωρών εργασίας των υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας που θα πληρώνονται υπεροριακά, προκειμένου να αποδίδεται περισσότερο έργο με δεδομένο και την έλλειψη προσωπικού. Μάλιστα, για το θέμα αυτό, την Πέμπτη, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα γίνει συνάντηση ανάμεσα στους εργαζόμενους του Τμήματος Καθαριότητας, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καθώς και εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο. Τώρα, όσον αφορά την Δημοτική Αστυνομία, ο προϊστάμενός της Παναγιώτης Πεντάκης, μιλώντας στο Σώμα, τόνισε ότι οι αρμοδιότητες είναι αυξημένες, με αποτέλεσμα τα μόλις 16 μέλη της δύναμής της να μην επαρκούν για να καλυφθούν όλες οι υποχρεώσεις στο νησί. Ωστόσο, ο Δήμαρχος ζήτησε την επέκταση του ωραρίου της Δημοτικής Αστυνομίας σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Να σημειώσουμε εδώ πάντως ότι για την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας γενικότερα η Δημοτική Αρχή δέχθηκε κριτική από την αντιπολίτευση για το γεγονός, όπως είπαν τα μέλη της αντιπολίτευσης, ότι ένα χρόνο τώρα δεν έχει παρουσιάσει επιχειρησιακό σχέδιο και με μία συζήτηση ενός θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Και το ερώτημα είναι το εξής. Τι θα γίνει, πήρα από τώρα 45 διμηνύτης, με την έλξηση του Υπουργείου, για να καλύψουμε μέχρι τον Πάσχα τις ανάγκες. Τι θα γίνει μετά τον Πάσχα, πώς ο Δήμος θα μαζεύει τα σκουπίδια, τι παιχνίδι παίζεται. Γι' αυτό ακριβώς ο λόγο μπήκε και θέμα πρώην ημερήσιας διάταξης μετά από εισήγηση της διάρκειας της καθαριότητας και για τους δημοτικούς αστυνόμους που έχουμε από τη διεύθυνση την αρμόδια, τις οποίες προέρχεται ο κ. Πεντάκης, να συζητήσουμε τους εργαζόμενους και να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα χρήματα με τα οποία αμείβονται στα πλαίσια μιας υπεροριακής απασχόλησης. Είναι λίγα τα λεφτά που παίρνουν, τουλάχιστον να βελτιώσουν το εισόδημά τους
με κάποιες ώρες υπεροριακά όσοι θέλουν να δουλέψουν για να μπορέσουμε να λύσουμε τα κενά και παράλληλα να δούμε μέσα από τα έργα αυτοεπιστασίας τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό. 135 ευρώ κάνουμε το ΙΚΑ το χρόνο. 135 ευρώ κάνουμε το ΙΚΑ. Αρκεί να μην αφήσουμε την πόλη, τις πόλεις και τα χωριά ακαθάριστα. Πριν να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι διαφορετική ήταν η σύνθεση του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, αφού την παρέτησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω αυξημένων υποχρεώσεών του κατέθεσε ο Παντελής Κάργατζης με επιστολή του στον Δήμαρχο. Στη θέση του λοιπόν ορκίστηκε ο πρώτος αναπληρωματικός, ο Πέτρος Φλάμος, που επιστρέφει με τον τρόπο αυτό στα δημοτικά έδρανα. Επίσης, να πούμε ότι στη χθεσινή συνεδρίαση παρουσία εκπροσώπων φορέων, το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του Εργατικού Κέντρου προκειμένου να πάρει και ο Δήμος Τισχίου μέρος στην πανηγυριακή κινητοποίηση που διοργανώνεται και η οποία πιθανά θα πραγματοποιηθεί στις 29 Φεβρουαρίου. Να προχωρήσουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει να μεταβούν οι χιώτικες εργοληπτικές εταιρείες που θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάθεση των λιμενικών έργων του Δήμου Ινουσών και αυτό γιατί το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από τα 13 της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που με προεδρικό διάταγμα ανατέθηκαν για επίβλεψη στην εταιρεία Εγνατία ΑΕ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος του ΤΕΕ, τον Στρατή Γδύση, με την κίνηση αυτή επιβεβαιώνονται οι φόβοι που είχαν εκφραστεί όταν πάρθηκε η απόφαση για την ανάθεση των έργων σε μια εταιρεία που μπορεί, όπως λέει ο κύριος Γδύσης σήμερα, να είναι κύριος μέτοχος στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Αν η Εγνατία δεν μπορεί να στείλει τους ανθρώπους της μόνο για μία μέρα στις Ινούσες για να γίνει ο διαγωνισμός όπως προβλέπετε, φαντάζεστε πόσο καλά θα επιβλέψει το συγκεκριμένο έργο, λέει ο κύριος Γδύσης, συμπληρώνοντας ότι τέτοιοι χειρισμοί είναι επικίνδυνοι ιδίως όταν πρόκειται για έργα ζωτικής σημασίας για τις τοπικές μας κοινωνίες. Περίπου 8 μήνες, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει ένα προεδρικό διάταγμα βάσει του οποίου ορισμένα έργα τα οποία αφορούσαν την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλες περιφέρειες θα τα διαχειριστεί πλέον σαν δημόσια αρχή, όχι ο Δήμος της περιοχής ή η περιφέρεια, αλλά η Εγνατία Οδός ΑΕ. Εκεί λοιπόν το είχαμε επισημάνει αυτό, είχαμε πει ότι θα υπάρξουν προβλήματα και γιατί η Εγνατία Οδός δεν είναι τοπικός φορέας, αλλά και γιατί είναι μια ανώνυμη εταιρεία που ναι, μεν αυτή τη στιγμή φορέας μέτοχος της είναι το ελληνικό δημόσιο. Αλλά με την τάση που υπάρχει γενικά να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, δεν αποκλείεται αύριο η εταιρεία αυτή να γίνει ιδιωτική. Και να έχουμε λοιπόν μια ιδιωτική εταιρεία να επιτελεί το ρόλο της επίβλεψης που ανήκει σε ένα δημόσιο φορέα. Αυτά τα είχαμε πει πριν από μήνες και μάλιστα είχαμε αντιδράσει πολύ δυναμικά σε αυτό το θέμα και μαζί με άλλους φορείς, θυμάμαι το Σύλλογο Εργαζομένων των Δήμων και άλλους φορείς, την ΕΜΔΙΔΑΣ. Σήμερα λοιπόν. Και μάλιστα σήμερα ακριβώς γίνεται ένας διαγωνισμός που αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις των νησών. Είναι ένα έργο ενός 1.200.000 ευρώ και είναι ένα από τα έργα τα οποία είχαν μεταφερθεί τότε στην Εγνατία ΑΕ. Αυτός λοιπόν ο διαγωνισμός που θα έπρεπε κανονικά να γίνει στον τόπο υλοποίησης του έργου, δηλαδή στο Δημαρχείο Νησών, γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στα κεντρικά γραφεία της Εγνατίας ΑΕ. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι ένα μικρό έργο που μπορεί να συμμετέχουν και τις εργολάβοι και νομίζω ότι θα συμμετέχουν σε αυτό, έχουν υποχρέωση να πάρουν το φάκελο, να πάνε στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο τώρα, αλλά και οτιδήποτε έσταση υποβάλλουν, οτιδήποτε πρόβλημα υπάρξει, θα πρέπει να εξεταστεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Ανακοίνωση τώρα εξέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μελανιούς, Μέλανα Άκρα, σχετικά με τις ασκήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και το πεδίο ασκήσεων. Στην ανακοίνωση λοιπόν αυτή διευκρινίζεται και υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι του Μελανιούς δεν δέχονται την μόνιμη εγκατάσταση πεδίου βολών στην περιοχή τους. Χαρακτηριστικά λοιπόν αναφέρουν τα μέλη της Μέλανας Άκρας, η μόνιμη διεξαγωγή της εν λόγω ασκήσεως στο χωριό μας, είτε αυτή συνεπάγεται περιβαλλοντική επιβάρυνση είτε όχι, δεν είναι επιτρεπτή και τούτο διότι, εάν μεν συνεπάγεται επιβάρυνση, δεν είναι θεμητό να επιβαρύνεται μονίμως η περιοχή αυτή. Εάν αντίθετα όχι μόνο δεν συνεπάγεται επιβάρυνση, αλλά επιφυλάσσει και τοπικά ωφελήματα, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διεξάγεται εκ περιτροπής και στις υπόλοιπες περιοχές, πολύ περισσότερο αν αυτές είναι κοντύτερα από το απομακρυσμένο και δυσπρόσιτο χωριό μας, δεδομένου ότι θα διευκολυνθεί και ο στρατός, απαλλάσσοντας τον στρατό από επιπλέον οικονομική δαπάνη και ταλαιπωρία, αναφέρουν τα μέλη της Μέλανας Άκρας.
Τώρα, 50 μερίδες περισσότερες από εχθές που ήταν η πρώτη μέρα παρασκευής και διανομής γεύματος σε απόρους συνανθρώπους μας έφτιαξαν σήμερα οι εθελοντές στα πλαίσια που ξεκίνησε η Ιερά Μητρόπολη Ιχίου για την διανομή καθημερινών συσιτίων, με τον πατέρα Νικόλα Μακρύ να επιβεβαιώνει ότι καθημερινά δέχεται και νέα αιτήματα. Να πούμε παράλληλα ότι κατά την χθεσινή πρώτη μέρα της διανομής έγινε ορατό το πρόβλημα που υπάρχει με την διανομή στις ενορίες και την καθυστέρηση, και για το σκοπό αυτό σήμερα από το Δήμο της Χίου διατέθηκαν 2 οχήματα και οδηγοί προκειμένου να γίνει συντομότερα η διανομή των γευμάτων. Εδώ πάρτε. Έχει κι άλλο εδώ πέρα. Τώρα το πάρω. Βάλε να κλείνω φιλί. Να έρθω να κλείνω τώρα. Κύριε Κοντοποδιά, περιμένετε για να πάρετε τις μερίδες, έτσι ποιες περιοχές έχετε αναλάβει? Καταράκτης, Νένιτα, Βουνό Κοινή, Καλαμωτή, Πυργή. Mm-hmm. Πόσες μέρες θα έχετε πέρατε? Σήμερα 44, αύριο είναι 52, έχουν προσθεθεί κάποιοι. Mm-hmm. Το έμαθαν δηλαδή ο κόσμος και... Μάλλον άρχισαν να... είναι λιγάκι στην αρχή, ο καθένας το σκέπτεται. Ίσως ντρέπεται, ίσως... Mm-hmm. Τώρα σιγά σιγά όταν βλέπει ο ένας τον άλλο, αν υπάρχει κάποια ανάγκη, γιατί όχι. Χθες έτσι που ήταν η πρώτη μέρα, ποια ήταν η υποδοχή του, του κόσμου? Περιμένει συνήθως ο παπάς σε κάθε χωριό και από εκεί εκείνος κάνει τη διανομή. Πώς τη βλέπετε την πρωτοβουλία αυτή και αν θεωρείτε ότι βοηθάει και καλύπτει έτσι και τα κενά στο νησί? Λόγω της κατάστασης είναι μια σοβαρή βοήθεια. Η κινηματογραφική λέσχη της Χίου φιλοξενεί το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Πάτρας, με τις προβολές να γίνονται την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Ομήριο και να ξεκινούν στις 8.30 το βράδυ. Διατηρώντας την παράδοση που θέλει την Κυριακή της Τυρινής να γεμίζει με χαρταετούς ολόφους του Αγίου Δημητρίου των Τσαγκαράδων, θα διεξαχθεί και φέτος η μεγάλη γιορτή του χαρταετού. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11.30 το πρωί την Κυριακή της Τυρινής. Την Κυριακή τώρα στις 12 το μεσημέρι στο Νεχώριο, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος ο Άγιος Μινάς διοργανώνει αναπαράσταση παραδοσιακού προξενιού και γάμου και στη συνέχεια γλέτη με παραδοσιακούς μεζέδες. Επίσης την Κυριακή ο Φιλοπρόοδος Όμιλος των Καρδαμήλων την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων διοργανώνει τις Μουτσουναριές 2012 από κριάτικες εκδηλώσεις με γλέντι και παρέλαση μεταμφιεσμένων. Παραδοσιακό αποκριάτικο γλέντι θα πραγματοποιηθεί την καθαρά Δευτέρα στην πλατεία του Λυθίου, όπου θα αναπιώσει το έθιμο του Αγά. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις, να ξεκινήσουμε με το πόλο. Την Τετάρτη 29 του Φλεβάρι, αντί στην Χίο στην Αθήνα, θα γίνει τελικά ο αγώνας με αντίπαλο το Παλαιό Φάληρο, αφού η ομάδα του Φαλήρου δήλωσε αδυναμία, οικονομική αδυναμία για να ταξιδέψει στο νησί μας. Τώρα, αύριο Τετάρτη, η Μικρασιατική αντιμετωπίζει την Τριγλία Ραφίνα σε εκτός έδρας αγώνα για την τέταρτη εθνική κατηγορία. Επίσης, αύριο για την πρώτη τοπική κατηγορία θα παίξουν Δάφνη Καριές στο Δημοτικό Στάδιο και Ηρακλής Κανάρης στα Θημιανά. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 3.30 το μεσημέρι. Στο πόλο τώρα, εύκολη πρόκριση για την δεύτερη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος για την ομάδα Πόλο Παίδων του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Η ομάδα λοιπόν του Μάκη Μητκέδη πέτυχε 3 νίκες, ενώ έχασε στις λεπτομέρειες από τον Παναθηναϊκό και κατέλαβε την δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου Αττικής. Οι αγώνες έγιναν το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Νίκαιας, ενώ η επόμενη φάση θα διεξαχθεί από τις 4 μέχρι και τις 6 Μαΐου. Να περάσουμε να δούμε την πρόγνωση για αύριο Τετάρτη. Ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοανατολικούς ανέμους με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με συννεφιά, θερμοκρασία που θα φτάσει στους 11 βαθμούς Κελσίου και μικρή ενίσχυση των ανέμων από βορειοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι και 4 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Αμέσως τώρα θα προβληθεί ένα μεγαλύτερο απόσπασμα από την συνεδρίαση που είχαμε χθες του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εμάς, καλό σας βράδυ.